Αναρτήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων επικαιροποιημένη λίστα παγόρευση των παράλληλων εξαγωγών σε σκευάσματα που παρουσιάζουν ελλείψει στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, η διάθεση των φαρμάκων στου ασθενεί στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλου του συμμετέχοντε στην αλυσίδα διακίνηση, κάτω άδεια κυκλοφορία, φαρμακαποθήκε, φαρμακεία, σύμφωνα με τη ζήτηση και την νόμιμη συνταγογράφησή του, είναι επιβεβλημένη. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τι 25 Νοεμβρίου και έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ε, είναι όντω ε, καλέ οι, οι προτάσει ε, που εξήγηλε ο Υπουργό. Ε, βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρωτά από προτάσει έχουμε χορτάσει όλοι οι υπουργοί μέχρι σήμερα. Ε, κάθε φορά που αναδεικνύεται το ζήτημα του, εγώ προτάσει βάλανε. Ε, Αρχίζω λοιπόν να τονίσω πρώτον. Στο ζήτημα της απαγόρευσης των εξαγωγών για περίπου 200 ιδιοσκευάσματα που θεωρούνται ελλειπτικά και ότι δημιουργούνται κυρίως εκεί πέρα οι παράλληλες εξαγωγές, δεν αναφέρει για πόσο διάστημα. Πρόσκαιρη απαγόρευση λέει ο κύριος υπουργό. Άρα αυτό το οποίο επίσης πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η, 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 η λίστα των φαρμάκων τα οποία είναι σε έλλειψη είναι δυναμική. Επί παραδείγματι, μόλις πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι ένας ακόμη κωδικό ε, είναι σε έλλειψη. Δηλαδή, στη λίστα αυτή που ο κύριος Υπουργό ε, ανακοίνωσε προ τη ε, δημοσιότητα δεν περιλαμβάνει και φάρμακα του ΙΦΕΤ. Είναι ε, ε, γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η Εθνική Νομοθεσία υποχρεώνει τι εταιρείε που έχουν άδεια κυκλοφορία και διακίνηση φαρμάκων στη χώρα να έχουν εξασφαλισμένη την επάρκεια ε, σε όλους τους πολίτες της χώρας. Ε, αυτό ίσχυε και συνεχίζει να ισχύει. Δηλαδή, θα το ε, τονίσω, αυτό μέχρι τώρα δεν γινόταν έλεγχη για να μπορούν αυτό να το έχουμε σαν δεδομένο ότι υπάρχει επάρκεια προκειμένου να λειτουργούν. Ε, 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 εκτιμώ ότι πραγματικά μια περισσότερη προσοχή τώρα που το ζήτημα έγινε τόσο πολύ ε, ε, μεγάλο. Τα τελευταία 24 ώρα πάντως ο Υπουργός Υγείας Τάνος Πλεύρης προανήκειλε έλεγχο σε σχέση με τις αλήψεις φαρμάκων σε πέντε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.